Μπράβο, μπράβο.
Ολυμπιακός 51-43. Σήμερα πήραμε ένα τοπικό ντέρμπι. Πιστεύω ότι πιο πολύ είχαμε να προσπεράσουμε την απρόσμενη ήττα στον Πίγκασο και αγχωθήκατε πάρα πολύ. Πώς θα είδες το παιχνίδι εσύ? Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μόνο για ένα ημίχρονο. Ήμασταν σαφώς επηρεασμένοι από την αστοχία μας την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά είμαστε καλύτερη ομάδα και το αποδεικνύουμε κάθε φορά. Το έχουμε αποδείξει όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Στο δεύτερο ημίχρονο χαλαρώσαμε, παίξαμε, πιέσαμε, βγάλαμε πλησμούς. Και αυτός ο κόσμος πιστεύω ότι μας όδησε στη νίκη. Ήμασταν σαφώς καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ακόμα και στιγμές που δεν ήμασταν εύστοχοι. Και πάμε για να προσπαθήσουμε μαθηματικά την άνοδο την επόμενη αγωνιστική. Μπράβο. Η νίκη είναι αφιερωμένη σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά των Ακαδημιών. Και σε ευχόμαστε καλή ανάσταση και καλές γιορτές σε όλα τα παιδιά. Φώτη, πώς είδες το παιχνίδι σήμερα? Ήταν μια νίκη, ωραία. Εμείς κάνουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε από την αρχή της χρονιάς. Γκούλα. Να το ευχαριστιόμαστε και να βγάζουμε αυτό την αγάπη που έχουμε και το ωραίο μπάσκετ. Και αυτό κάναμε και σήμερα. Απλά ευχαριστιόμαστε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά έχουμε σε όλους. Καλό Πάσχα και καλή ανάσταση. Θωμά. Θα κάνουμε πάρα πολύ καλό Πάσχα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με 500 φυγμούς. Θέλω να πω ότι αυτή είναι η χαρά του αθλητισμού. Να έχουμε κόσμο, να παίζουμε ωραίο μπασκετάκι και να κερδίσουμε. Το πανό σήμερα των White Horse Fans έλεγε παίξτε με δύναμη, τσαμπουκά, πάθος και περηφάνεια και θα είστε νικητές και στις καρδιές. Θέλω να μιλήσω για αυτό το πανό. Μπήκα στο δεύτερο ημίχρονο, έτρεξε ένα δάκρυ, φίλησα το σήμα της ΑΣΥ, το αλογάκι. Πήρα ενέργεια από αυτό και τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το αλογάκι όταν παίρνει μπροστά. Θοδωρή, να σου ζήσει ο γιος σου. Καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πώς είδες το σημερινό παιχνίδι? Έλειψα δύο παιχνίδια. Τα παιδιά δώσαν την ψυχή τους σήμερα. Θέλαμε το παιχνίδι για να ανέβουμε μαθηματικά τουλάχιστον. Σφιγμή ήταν πάρα πολύ. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε δυνατά. Το παλέψαμε, είχαμε μείνει πίσω από το σκορ.
Βγήκαμε μπροστά, πέσαμε με ψυχή και πήγαμε μεγάλη νίκη σήμερα. Συγχαρητήρια. Έχεις κάτι να πεις για τον κόσμο που ήρθε σήμερα εδώ? Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά, όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα στο γήπεδο. Ήταν πάρα πολύ δυνατή εξέδρα. Μας βοήθησε να ανέβουμε και να χαρούμε το παιχνίδι σήμερα. Γιώργο, να του ζήσει και ο γιος. Εσύ, ευχή για τον κόσμο για το Πάσχα. Καλό Πάσχα, πρώτα απ' όλα υγεία και όλα τα υπόλοιπα έπονται. Αυτό είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή. Και εμείς τώρα σαν ασύς συνεχίζουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Το τοπικό ντέρμπι ήταν σκληρό για 3 δεκάλεπτα. Μας είχε κυριεύσει το άγχος. Στο 4 δεκάλεπτο όμως δείξαμε ποια ήταν η καλύτερη ομάδα. Είναι φυσιολογικό ένα τέτοιο παιχνίδι με τη σημασία που έχει. Συνήθως έτσι καταλήγει. Η ομάδα που είναι, είναι το φαβορί, έχει περισσότερο άγχος. Προσπαθεί να πετύχει τους στόχους της και τελικά καταλήγει συνήθως έτσι. Μπράβο, coach. Καλή να ευχηθώ καλή ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλα τα μέλη και στους αθλητές του συλλόγου. Αλήθεια και μία στη σύνολη του Ματιφέλα. Αλήθεια. Πας και πήγα καλά. Καλά, Παναγιώτα, θα σου αναγκιά. Παναγιά, σε παρακαλώ, που είσαι με. Τα αθλητές παίρνουν τις λαμπάδες από τον coach, τις πασχαλινές. Αυτό σου είναι να μου πείτε, έτσι.